Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες αυτού εδώ του καναλιού. Καλώς ήρθατε στο κανάλι του Γερμανού. Σήμερα είμαι εδώ για να υλοποιήσω ένα κόνσεπτ γνωστό στους Unboxholics. Ο Γερμανός μας έστειλε μια μεγάλη γκάμα από προϊόντα τα οποία χρειάζονται οι άνθρωποι στις διακοπές τους. Στη θάλασσα, στα αυτά, όλων των ειδών τα προϊόντα. Και είπαμε με τον Αλέκο, επειδή δεν μπορούμε να τα μοιραστούμε ειρηνικά, του τύπου, αδερφέ, πάρε σε αυτό, πάρω εγώ αυτό. Πάρε σε αυτό, θα πάρω εγώ αυτό. Ποτέ των ποτών. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο μεταξύ μας, οπότε θα κάνουμε ένα κόνσεπτ γνωστό. Θα παίρνουμε στην τύχη από το κουτί προϊόντα και σε όποιον τύχη έτυχε. Θέλετε να ξεκινήσω? Βεβαίως. Ωραία, έχω βάλει πάνω-πάνω τα καλά. Ε! Μετακινηθώ λίγο πιο κάτω. Είναι της Ugreen, είναι dashboard phone holder. Εντάξει. Φυσικά και είναι χρήσιμο, Σάκη. Αν δεν το θες, το θέλω εγώ. Στο τέλος μπορεί να κάνουμε μια τράμπα. Για την ώρα θα πω το θέλω. Αυτό είναι το προϊόν. Μπαίνει στο ταμπλό, εκεί στο τιμόνι μπροστά. Το κινητό, κύριος. Το κρατάω. Διάλεξε ένα. Κάτι πολύ πολύ μικρά. Έχει κάτι τέτοια για σένα. Έλα, Αλέκο, τώρα. GoPro έβγαλα. Ναι, ας τελειώσει το βίντεο εδώ, δεν θα θέλω τα άλλα. Έβγαλα τη δεκάρα την GoPro. Αλήθεια λέτε. 23 MP φωτογραφία, 5,3K βίντεο, 4K 120, slow motion. Και το μεγάλο που την νόμιζα ότι είναι κάτι σε Bluetooth. Μπορεί να πάει μέχρι 10 μέτρα και έχει καινούριο processor, το GP2. Τι καλύτερο για διακοπές. Όχι, αυτό το ήθελα εγώ για τις εκπληκτικές βουτιές μου. Για ποιες? Για τις βουτιές μου. Ποιες βουτιές, Βεσάκη, στην άμμο με τα κουβαδάκια παίζεις. Η 10 η Black, έτσι. Που έχει πολλά περισσότερα. Εγώ νόμιζα ότι είναι Bluetooth. Όχι, όχι, κρατάω. Έχει μέσα USB-C, έχει για το ταμπλό ή όπου θέλεις να το κολλήσεις, σε κράνο, σε λοιπά. Εντάξει, παιδιά, άνθρωπος που κάνει πράγματα στη ζωή του, ορειβασίες, ποδηλασίες, μηχανές, οτιδήποτε κάνεις, νομίζω ότι μία GoPro πρέπει να έχεις. Και πόσο μάλλον και οι κινηματογραφιστές, που εγώ πολλές φορές θέλω να τη βουτήξω μέσα να φανεί κάτι. Είμαι εντάξει. Ναι, και θα σας εξηγήσω γιατί ναι. Bluetooth ηχείο της Huawei και μάλιστα σε συνεργαστία με την αγαπημένη μας DVLE. Το βλέπετε? Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό το ηχιάκι, το Bluetooth, που προφανέστατα και θα χρησιμοποιηθεί, και μαύρο, στις προδιαγραφές μου. Πιο καλοκαιρινό δεν γίνεται. Φανταστικό ήχο από την και Huawei και είπαμε DVLE. Επίσης ένα προϊόν το οποίο δεν νομίζω ότι μπορείς να φύγεις από το σπίτι σου για διακοπές αν δεν το έχεις μαζί σου. Το πολύ μικρό πάρε. Αυτό είναι για αυτούς που δεν έχουν οθόνη στο αμάξι τους ή το αμάξι είναι παλιό. Είναι της Akai. Το βάζεις στην μπαταρία του αυτοκινήτου. Αναπτήρα. Μπαταρία. Εντάξει. Αναπτήρα. Τέλος πάντων, έχει και bus. Ρυθμίζει το bus, έχει και. Παίρνεις πρακτικά smart ιδιότητες. Ένα αυτοκίνητο που δεν έχει smart ιδιότητες. Ψάχνεις τη συχνότητα, τη βάζεις στο ράδιο το αμάξι. Συνδέεται με Bluetooth το κινητό με αυτό. Παίζεις μουσική από το κινητό σου στο αμάξι σου χωρίς να έχεις smart οθόνη. Τι να το κάνω εγώ, ρε φίλε, αυτό τώρα το πράγμα? Πες μου, εγώ τι να το κάνω. Φύγε λίγο. Τι να το κάνεις αυτό? Housing waterproof για το iPhone. Όχι ότι το iPhone έχει κάποιο θέμα στο νερό. Ναι, εννοείται. Αλλά ξέρεις κάτι, το αλάτι, εγώ δεν το προτιμώ να στεγνώνει στα ηχιάκια πάνω. Μπαίνει μέσα το κινητό, έχει αρκετά layers. Το βάζεις για να μην σου φύγει το κινητό και είσαι μέσα στο τέτοιο και έχεις μια καμεράρα, δηλαδή τι να τις κάνει τις άλλες κάμερες στο νερό. Και είναι housing. Αυτά γενικά τα housing. Άρα δώσε μου εμένα την GoPro. Αυτά τα housing για να τα βάλουμε στις κάμερες κάνουν 3-4 χιλιάρικα στις κάμερες τις μεγάλες. Οπότε το να έχεις την ποιότητα του 13 Pro Max μέσα στο underwater, μέσα στο βυθό, είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση. Το παίρνω, σάκαρε. Στο χαρίζω αυτό, βρε. Τελείωσε. Απλό προϊόν, χρήσιμο ωστόσο. Είναι ένας μετασχηματιστής. Δεν φτάνουν ποτέ οι μετασχηματιστές, να ξέρεις. Όχι, και μια ζωή τους χάνουμε. Απλό προϊόν, αλλά χρήσιμο. Και θα σας πω γιατί είναι χρήσιμο. Γιατί ο συγκεκριμένος φορτιστής έχει δύο USB. Για να μην μαλώνετε. Ή άμα θες να φορτίσεις, τέλος πάντων, δύο συσκευές. Πόσα βατ λέει? 12 βατ. Εντάξει. Δεν είναι super ultra fast, αλλά
τη δουλειά του, στις διακοπές, θα την κάνει μια χαρά. Και γενικά ένας φωτιστής σαν και αυτόν χρειάζεται και για τις τριγύρω συσκευές και όχι για τη βασική σας το κινητό. Παρακάτω. Σαν και αλλάζω τους κανόνες και βγάζω δύο. Ένα. Η ίδια εταιρεία έβγαλα. Δεν το πιστεύω ρε. Μα τι έκανα τώρα. Δεν γίνεται να βγάζεις ό,τι χρειάζομαι τώρα αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Το 20 το powerbank. Καλώδιο φόρτισης ή και το αντίστροφο, το γυρνάς αλλιώς. Input, input, output, output. Εδώ βάζεις input, οπότε το C και το τέτοιο είναι για input και output βγάζει μόνο USB. USB-C καλώδιο από την ίδια εταιρεία, Riversong, κομπλέιν. Την κάναμε καλή μπάζα. Φορτίζω και μέχρι και την GoPro φορτίζω από εδώ. Θα τραβήξω κι εγώ δύο. Lightning καλώδιο, ίσα και αυτό που άνοιξες τώρα μόλις. Στο τέλος θα είσαι ένας. Ή να το πάρει μόνος. Και αυτό είναι key cable, το οποίο είναι το ομπρελόκ, κρεμιέται στα κλειδιά και όταν το ανοίγεις έχει λογικά Type-C σε σε Lightning. Αλέκος! Συνεννοημένοι είστε εκεί στο Γερμανό μαζί. Έλα Γερμανέ. Εμείς δηλαδή τι, σήκωσα δύο προϊόντα και τα πήρε ο Αλέκος, δεν γίνεται αυτό. Ντίβα ο Γερμανός. USB-C καλώδιο, σε άλλο χρώμα βλέπω. USB-C σε τι? Σε USB σάκι. 1,2 μέτρα. Σάκι το θες. Bluetooth Car FM Transmitter and Charger. And Charger, ναι, γιατί έχει USB πάνω. Μπορείς να φορτίσεις για να μην χάσεις τη τέτοια, αυτό ισχύει και στο άλλο. Για να μην χάσεις τη φόρτιση της μπαταρίας του αναπτήρα, έχει βγάζει και αυτό USB. Μην τα ανοίξω, τούμπανο. Όχι, όχι, να μην τα ανοίξεις. Απλά το έχω. Εμένα λίγο προσέξτε, εμένα. Η κάμερα σε μένα. Αυτό εδώ είναι το καλύτερο smartwatch της αγοράς. Τι? Και το φοράω εγώ. Εντάξει, όχι το Pro, αλλά το ίδιο είναι. Βέβαια, αυτό εδώ βλέπω ότι είναι με καδένα. Οπότε, προσωπικά δεν θα το φορούσα. Για γάμους και βαφτίσια. Σε ένα γάμο μπορεί να το φορούσα. Και μπουζούκια. Πάρα πολύ όμορφο, πολύ ωραίο λιτό. Δεν είναι στο δικό μου στυλ, σε καμία περίπτωση. Από μέσα είναι το κανονικό, το Huawei, το GT3 Pro. Εκπληκτικό, μπαταρίες 2 εβδομάδες. Τα έχει όλα από λειτουργίες. Δεν κολλάει, αξιόπιστο. Τρέχει, τι να σας πω, τα πάντα μέσα σε applications και τα λοιπά, με τα watch face του και ιστορίες. Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο λατρεύω τα watch GT της Huawei. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Επειδή είμαι όμως ένας πάρα πολύ καλός αδερφός με πολύ μεγάλη καρδιά, εγώ δεν φοράω τέτοια χρώματα και καδένες και τα λοιπά, οπότε έλα. Δεν βλέπω καν. Δείτε τα εσείς. Δεν είδα. Μα το Θεό δεν ξέρω τι είναι. Ακριβώς το ίδιο. Charger. Τι έχω πάθει εγώ με τους Charger σήμερα. Είπα δεν έχω στο τζιπ. Ρεμίστε. Τι να κάνω. Εντάξει, δεν υπάρχει κάτι που δεν το χρειάζεται. Λεφτά θα βγάλω. Κλασικός Charger της Akai. Γενικά η Akai είναι πολύ έμπιστη, να το ξέρετε. Και παίζει πολύ third party, fourth party εταιρείες οι οποίες δεν δουλεύουν αυτά. Έχει και read USB βλέπω. Οπότε είναι το ίδιο κλασικό της Akai. Για να δω αυτό τι είναι. Τι είναι? Παιδιά, είναι φανταστικό, πολύ όμορφο, αλλά εγώ αυτό το πράγμα να το βάλω στο αυτί μου και να πατήσει reset στον εγκέφαλο, δεν μπορώ να τα φορέσω με τίποτα. Σάκι, στα χαρίζω. Κοίτα, ούτε εγώ τα φοράω, αλλά θα τα πάρω γιατί μου τα δίνει. Είναι τα Huawei FreeBuds Pro 2. Ωραία. Και συλλεκτική εκδοσούλα βέβαια. Είναι συλλεκτική, έχει chrome χρώμα. Πού να ήξερες τι ακουστικά είναι αυτά. Τι είναι? Πού να ήξερες, δεν κάνω πλάκα τώρα. Επίσης φτιαγμένα σε συνεργασία με την TV Olé. Άκου τώρα και έναν άνθρωπο που γνωρίζει 5 πράγματα σε αυτή την κοινωνία. Θα τη λέω πάντα στα γαλλικά, γιατί αυτός είμαι. Στο Παρίσι μεγάλωσα. Έχουν φανταστικό ήχο, πολύ καλή μπαταρία, εξαιρετικό active noise cancellation. Δεν υπάρχουν αυτά τα μικρά ακουστικάκια, αγαπητέ. Επειδή τα έχω δοκιμάσει και ξέρω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό εδώ δεν το χρειάζομαι. Θα σου πάρω τα άλλα δύο. Αλλά αυτά τα συλλεκτικά είναι δικά μου. Γεια σας. Και ξανά η σειρά μου. Αυτά είναι κλασικά tags τα οποία συνδέονται στο κινητό σου. Μπορείς να τα βάλεις, είναι μικρά σε μέγεθος. Μπορείς να τα βάλεις σε βαλίτσα, στο παιδάκι σας, στη τσέπη του ξέρω εγώ. Μη γελάς.
Μη γελάς καθόλου. Στη σχολική του τσάντα. Στη σχολική του τη τσάντα. Στο κατοικίδιό σας. Στη γάτα σας. Στο σκύλο σας. Να κρέμεται. Και δεν μπορείς να τους χάσεις. Γιατί σου λένε ανά πάσα ώρα και στιγμή την τοποθεσία τους. Είναι τόσο χρήσιμο προϊόν αυτό. Πήγες διακοπές, έχεις μαζί σου το κατοικίδιό σου, έχεις τη τσάντα σου, τη βαλίτσα σου. Πού είναι η βαλίτσα μου, ρε παιδιά? Πορτοφόλι. Το έχεις μέσα στο πορτοφόλι σου. Στα κλειδιά σου. Καλά, εντάξει, στα κλειδιά εννοείται, ρε φίλε. Αλλά τώρα σου λέω και σε αντικείμενα που αφήνεις γενικά. Και έχεις ανά πάσα ώρα και στιγμή εικόνα για το που βρίσκεται το tag στο κινητό σου. Η μπαταρία του κρατάει μήνες. Χρόνια. Μπορεί και χρόνια. Οπότε αυτό είναι σίγουρα χρήσιμο. Θα βγάλω όμως κι άλλο ένα. Αυτό είναι λουράκι για το Apple Watch. Αλέκο, μην βιάζεσαι, περίμενε, φέρ' το. Δεν είναι για Apple Watch, ρε. Γιατί δύο, ρε. Έχω αυτό το θέλω. Lightning της Bassers. Το θυμάσαι? Ξέρεις τι είναι αυτό? Η βρύση που έχω στα μπαλκόνια. Ναι. Η Smart. Το λάστιχο. Ναι. Είναι τρομερή εταιρεία. Και με την ποιότητα. Βλέπω κορδονάκι, μεταλλικό τα πραγματάκια και το καλώδιο έχει μια τρομερή υφή. Κοίτα το τι ωραίο είναι. Ωραίο χρώμα. Ωραίο χρωματάκι, αντέχει φαίνεται. Εγώ 5 ευρώ στο αγοράζω τώρα. Την εμπιστεύομαι απόλυτα αυτή την εταιρεία. Αλήθεια σας το λέω. Bastion. Α, δείτε λίγο χρωματάκι. Τώρα το παρατήρησα. Το είπα ότι είναι lightning. Α, εντάξει. Ευχαριστώ. Έχουν μείνει δύο. Αυτά τουλάχιστον κάνουν για το ρολόι μου. Απλά είναι σε χρώματα που εγώ δεν θα φορέσω. Απλά για κάποιον κόσμο μπορεί να είναι ωραίο αυτό το χρώμα. Για μένα δεν είναι. Δεν τα μπορώ. Πού να τα μπορείς, βρε caveman. Είναι για 20 διάρι, για 20 ρολόι και για 20 διάρι ρολόι. Ορίστε. Όποιος θέλει παστέλ χρώματα, ας έρθει να τα πάρει. Έλα, πάρε και το άλλο, στο χαρίζω. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν το βίντεο. Δεν έκανα καλή μπάζα σήμερα. Η τύχη δεν ήταν απλά με το μέρος μου. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πρέπει να μιλήσουμε, Γερμανέ. Πρέπει να τα πούμε λίγο. Οι δυο μας όμως, χωρίς αυτόν. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να τα προσέχεις όλα τόσο πολύ για αυτόν. Έλα. Ναι, το MacBook Pro. Okay. Βάλε, ναι. Και όλα. Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Ό,τι γουστάρεις, βάλε όμως. Budget τώρα, κάνα 20. Εντάξει, άμα θες, βάλε και παραπάνω. 20 εννοώ 20.000, ε. Μόνο μήλο. Και μήλα που παίρνουν το κολατσιό, βάλτε και αυτά. Φέρτα, στείλτα. Μετά από αυτήν εδώ την παρέμβαση, λοιπόν, εγώ να σας υπενθυμίσω να κάνετε subscribe σε αυτό εδώ το κανάλι και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία πραγματάκια από εμένα, τον φανταστικό παρουσιαστή. Peace. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, γεια σας.